Το Κέντρο Πρόληψης Ορφέας, σε συνεργασία με τον Europe Director Ομοτινής, παραχώρησαν συνέντευξη τύπου για τη συνεργασία που έχουν για ένα σεμινάριο που αφορά τις εξαρτήσεις ατόμων με σκοπό την κατάρτιση των εθελοντών φοιτητών σε τέτοια σημαντικά ζητήματα για την καλύτερη ενημέρωσή τους. Η προσέλευση των εθελοντών είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Μιλάμε για 2 ομάδες περίπου συνολικά 40 νέων ανθρώπων, εθελοντές του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης, οι οποίοι μέσα από αυτή τη διαδικασία θεωρούμε ότι εκτός ότι θα ενημερωθούν και θα καταρτιστούν σε όλα αυτά τα πολύ σημαντικά θέματα σε σχέση με τις εξαρτητικές συμπεριφορές, που είναι κάτι που γνωρίζουμε ότι αφορούν όλους, κυρίως τους νέους. Το σημαντικό είναι ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία επιδιώκουμε αυτό να έχει και συνέχεια, δηλαδή όλη αυτή η γνώση και η ενημέρωση που θα λάβουν τα νέα παιδιά, οι εθελοντές μας, να αξιοποιηθούν ώστε είτε να γίνουν κάποιες κοινές δράσεις με το Κέντρο Πρόληψης Ορφέας, είτε να πραγματοποιηθούν ενημερωτικές εκστρατείες σε ομάδες νέων για θέματα, για σχετικά θέματα. Ήδη έχουμε βάλει κάποιο στόχο να γίνει μια μεγάλη εκδήλωση την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών και επίσης να γίνει, να έχουν παρεμβάσει στις ραδιοφωνικές μας εκπομπές οι εθελοντές για τέτοια θέματα. Άρα αυτό δηλαδή που επιδιώκεται μέσα από αυτή την πολύ συγκεκριμένη και εξειδικευμένη συνεργασία είναι να, η ενημέρωση καταρχάς των νέων παιδιών και στη συνέχεια η αξιοποίησή τους σε τέτοιες δράσεις. Είναι μια γενικά αρχή πλέον που, πάνω στην οποία στηριζόμαστε, αξιοποιούμε τους νέους για δράσεις, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σε νέους. Για τη συνεργασία μίλησε και ο ψυχολόγος του Κέντρου Πρόληψης Ορφέας, Σπύρος Βόλτσης. Υλοποιούμε για άλλη μία χρονιά αυτό το σεμινάριο, το βιωματικό σεμινάριο για τους εθελοντές του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης. Αυτή τη φορά η καινοτομία θα λέγαμε ότι είναι πραγματικά πολλά τα άτομα. Αναγκαστήκαμε, και αυτό είναι καλό, αναγκαστήκαμε να κάνουμε 2 ομάδες, είναι συνολικά περίπου 40 τα άτομα και για μας είναι χαρά που 40 νέοι και πολλοί από αυτούς νέοι και στην πόλη μας, αλλά και νέοι στο χώρο της πρόληψης, θα τους εκπαιδεύσουμε, μπορούμε να πούμε έτσι εισαγωγικά, θα τους μάθουμε πώς δουλεύει η πρόληψη, με ποιον τρόπο προσπαθούμε να περάσουμε τα μηνύματα της πρόληψης των εξαρτήσεων. Είναι χαρά μας γιατί οι 40 αυτοί νέοι γίνονται πολλαπλασιαστές των μηνυμάτων της πρόληψης και καθώς ένα από τα συνθήματά μας είναι «Η πρόληψη είναι υπόθεση όλων μας», θεωρούμε ότι έχουμε επί 40, μπορούμε να πούμε, άτομα που θα ενισχύσουν τα μηνύματά μας. Από εκεί και πέρα στο σεμινάριο θα αναφερθούμε με βιωματικό τρόπο και όχι με στήρα ενημέρωση. Με βιωματικό τρόπο, έτσι μέσα από δραστηριότητες πιο παιχνιδιάρικες, μπορούμε να πούμε, σε κάθε εξάρτηση ξεχωριστά, ξεκινώντας από τις ουσίες, νόμιμες και παράνομες, αλκοόλ, τσιγάρο, ναρκωτικά, αυτά που λίγο πολύ ξέρουμε όλοι, περνώντας την εξάρτηση από το διαδίκτυο, που και αυτή στις μέρες μας είναι ένα θέμα που είναι καλό να ασχοληθούμε. Θα ασχοληθούμε και με το τζόγο. Για την εμπειρία του μίλησε ο Κώστας Καραβάης, εθελοντής φοιτητής του Europe Direct Κομωτινής. Από το μικρό διάστημα που συμμετέχω, μπορώ να πω ότι αυτό ουσιαστικά που με κάνει να θέλω με τον ίδιο ενθουσιασμό να παρακολουθήσω και το επόμενο σεμινάριο, είναι το γεγονός ότι δεν πρόκειται για κάτι συνηθισμένο. Και τι εννοώ με αυτό? Εννοώ ότι στα περισσότερα σεμινάρια που έχω παρακολουθήσει, ουσιαστικά πρόκειται για μια δασκαλοκεντρική μέθοδο. Δηλαδή, η προσέγγιση είναι δασκαλοκεντρική. Μιλάει ο ένας και οι πολλοί απλά ακούνε παθητικά. Στο συγκεκριμένο σεμινάριο, όμως, πέρα από την ενημέρωση, την πολύ σημαντική και ενδιαφέρουσα που λαμβάνουμε, έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε μεταξύ μας, να ανταλλάξουμε απόψεις και ιδέες, να εκφράσουμε τους προβληματισμούς μας, κάτι που θεωρώ πολύ σημαντικό.
Δηλαδή, αυτή η διαδραστικότητα και η αλληλεπίδραση μεταξύ μας, νομίζω ότι εκτός των άλλων δημιουργεί και ένα πολύ ωραίο κλίμα. Και κλείνοντας, θέλω να πω και κάτι άλλο, ότι ανεξάρτητα από τα όσα μπορεί να καταλογίζουν σε εμάς τους νέους μερικοί, και το τονίζω όχι όλοι, σχετικά με το ότι είτε δεν θέλουμε είτε βαριόμαστε να ενημερωθούμε, να εμπλακούμε σε τέτοιου είδους δραστηριότητες, εγώ αυτό που λέω και πιστεύω ακράδαντα είναι ότι εμείς οι νέοι και θέλουμε και έχουμε και την όρεξη και να ασχοληθούμε και να εμπλακούμε σε τέτοιες πρωτοβουλίες, αρκεί φυσικά να μας δίνονται τα κατάλληλα ερεθίσματα και κίνητρα, όπως και στη συγκεκριμένη περίπτωση, και φυσικά με τον κατάλληλο τρόπο, γιατί νομίζω ότι και ο τρόπος δεν δραματίζει καθοριστικό ρόλο. Η φοιτήτρια θελόντρια του Europe Direct Κομωτινής, Έφη Μακρύ, μίλησε για το στόχο του σεμιναρίων. Μέσω της κατάρτισής μας, στόχος είναι να ευαισθητοποιήσουμε και μέσω των δράσεων να ενημερώσουμε τους πολίτες της Κομωτινής. Άλλωστε, δεν θα έχει και νόημα η εκπαίδευση 40 ατόμων, εάν δεν είχε σκοπό το να πολλαπλασιαστεί η γνώση και να φυπνήσουμε τον κόσμο. Και ειδικότερα τους νέους. Δεν πρέπει να κλείνουμε τα μάτια και πιστεύω ότι η ενημέρωση είναι πραγματικά δύναμη. Οι εξαρτήσεις, η αλήθεια είναι ότι μαστίζουν την κοινωνία μας αυτές τις δύσκολες εποχές και τα ποσοστά, όπως φαίνεται, είναι όλο ένα αυξανόμενα, αντί να μειώνονται, όπως θα ήταν το λογικό λόγο του ότι βρισκόμαστε στον 21ο αιώνα. Η μόνη λύση, κατ' εμέ, είναι η διαπαιδαγώγηση, καθώς με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαμε να αποκτήσουμε την κριτική ικανότητα, ώστε να μην οδηγούμαστε σε τέτοιου είδους εξαιρετικές